ούτε ένα προσχέδιο για το master plan, τι προβλέπετε, τα έργα. Και επομένως αυτό είναι το παλιό master plan που λέει 24 εκατομμύρια. Κατάλαβα καλά. Γιατί λοιπόν μπαίνει το ερώτημα, δηλαδή αν είναι ένα ΣΔΙΤ το οποίο θέλει 25 εκατομμύρια, ένα μικρό ποσό μπορούμε να το διεκδικήσουμε σχετικά, είναι μικρό ποσό, και να πάμε με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, άμα είναι μικρό τόσο πολύ. Αν είναι 50 εκατομμύρια, να δούμε κάτι άλλο. Ας πούμε, γιατί το φέρνετε τώρα αυτό το πράγμα, χωρίς να έχουμε ολοκληρωμένα ούτε το κατά προσέγγιση το ύψος που θα απαιτεί το καινούριο master plan. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή μας εξηγείτε λιγάκι την πολιτική σημασία της πρότασης αυτής, χωρίς να έχουμε στα χέρια μας το αντικείμενο, να λέμε για τη μορφή που μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Ευχαριστώ, κύριε Λούπη.